Οριακός, bro. Καλημέρα, φιλαράκια μου. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Έχουμε σήμερα να κάνουμε αυτό εδώ, το οποίο το δείξαμε στο χθεσινό μας βίντεο. Είναι μια κατάσταση που μας έγινε στην Ελλάδα. Άλλα παιδιά είπαν ότι έγινε με κλειδί, άλλα παιδιά γράψαν ότι έγινε με μαχαίρι. Όπως και να έχει, είναι μια άσχημη κατάσταση. Ήρθαμε χθες το απογευματάκι σε αυτόν εδώ το φύλλο, εδώ πέρα, στο Βλάντο. Σήμερα βρίσκεται εδώ, έχουν πάρει όλα τα παιδιά που εργάζονται, έχουν φύγει σε άδεια σταδιακά, έχει μείνει μόνο αυτός ο ιδιοκτήτης. Αυτός είναι και ο σπετσιαλιτέ σε αυτή την κατάσταση. Θα μας το επιμεληθεί ο ίδιος. Βρισκόμαστε, παιδιά, στην περιοχή του Κομάργεν. Βλέπετε, εδώ είναι όλες εταιρείες. Διάφορες εταιρείες έχει εδώ πέρα. Είμαστε εδώ. Ο άνθρωπος το δοκίμασε χθες με αλυφές, με διάφορα πράγματα, μήπως μπορεί και να το στρώσει και να έρθει κανονικά να τα εξαφανίσει, αλλά δεν γίνεται και δυστυχώς θα βάψουμε αυτό το σημείο εδώ πέρα τοπικά, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε ένα κομματάκι και ένα εδώ δύο. Θα μας πάρει εδώ όλο το πάνω μέρος του προφυλακτήρα. Ήτανε μια δύσκολη απόφαση να το κάνουμε έτσι. Εφόσον όμως δοκιμάσαμε διάφορες αλυφές της 3M και δεν ήρθε η κατάσταση εκεί που θέλαμε, το τελικό αποτέλεσμά μας είναι αυτό. Ο Βλάντο είναι εδώ πέρα ο μάεστα στην εταιρεία, είναι δικιά του η εταιρεία. Τώρα με πήρε τηλέφωνο, έχει πεταχτεί για 10 λεπτάκια κάπου και έρχεται ο άνθρωπος. Κανονικά είναι κλειστή από σήμερα, δεν θα δουλεύανε, αλλά θα ανοίξει μόνο και μόνο για μένα, για να επιμεληθεί την κατάσταση αυτή, γιατί εχθές που ήρθαμε ήταν η τελευταία μέρα εργασίας, αλλά του ζήτησα χάρη να το κάνουμε αυτό και ο άνθρωπος πολύ καλός θα μας εξυπηρετήσει. Γι' αυτό και αυτή τη στιγμή είναι κλειστά, περιμένουν να έρθει. 10 λεπτάκια δεν είναι τίποτα. Μας πήρε και όλα τηλέφωνο γιατί μας είδε ότι ερχόμασταν και περιμένουν να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το πράγμα. Είναι μια εταιρεία κορυφής, με σύστησε ο Πέτρος, ένας Έλληνας εδώ στην περιοχή, λαμαρνάς κι αυτός, απλά τα βαψίματα τα κάνει εδώ ο Βλάντο και θα μείνουμε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, εγγυημένη δουλειά και ο άνθρωπος φαίνεται ότι ξέρει πάρα πολλά. Συζητήσαμε χθες, δεν υπάρχει αμφιβολία για την εργασία του. Περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα και θα σας δείξουμε κάποια σταδιακά εξέλιξη, το τι κάνει, πώς κάνει πάνω στο αυτοκίνητο, για να δείτε κι εσείς. Και το σημαντικό, παιδιά, για να μην ξεχνιόμαστε, όποιος θέλει να έρθει φυσικά, γιατί έχει το οτιδήποτε στο αυτοκίνητό του, μπορεί να έρθει να συζητήσει μαζί του, να πάρει μια τιμή. Και το πολύ βασικό είναι ότι έχει πάρα πολύ καλές τιμές και κατανόηση και μπορώ να πω σε επίπεδα ελληνικών τιμών. Έτσι, καμία σχέση με Γερμανία, γερμανικές τιμές. Αυτά εδώ πέρα μου ζήτησε 10 ευρώ περισσότερα από ό,τι μου ζήτησαν στην Ελλάδα. Γιατί μετά το τρέφεν τα είδα, γιατί είχαμε πλύνει ένα αμάξι, αλλά εμείς κάναμε το βίντεο εδώ πέρα για να το δείτε κι εσείς το τι συνέβη και τι πρίκα μας άφησε
η Ελλάδα. Αυτά τα λιταριά, αυτοί οι άνθρωποι χωρίς ήθος. Τέλος πάντων, παιδιά, για να μην σας κουράζω, σε λίγο έρχεται ο Βλάντο και σας δείχνουν τη συνέχεια. Εδώ, παιδιά, έχουμε το αφεντικό της εταιρείας. Θα το κάνει ο ίδιος. Βλέπετε ότι ξεκίνησε. Θα βαφτεί τελικά. Δεν γίνεται αλλιώς. Θα το κάνει όλο. Το περνάει για λόγαρτο. Είναι η δουλειά του. Αυτή είναι η φίρμα του εδώ μέσα. Ένας πολύ ωραίος χώρος. Εδώ έχει αυτοκίνητο που το έχει χτυπήσει, το χαλάζει. Θα το διορθώσει. Εδώ έχει ένα Mercedes. Αυτά έμειναν εδώ μέσα. Και εκείνο εκεί το Volkswagen. Εδώ έχει μείνει μαζί του ένα παιδί που βοηθάει, και άλλοι όλοι έχουν φύγει σε άδεια, έχουν διώξει τα αυτοκίνητα. Σήμερα, όπως είπαμε, δεν θα ήταν ανοιχτά, γιατί θα πάνε για άδεια, αλλά τον παρακαλέσαμε να μας εξυπηρετήσει και άνθρωπος θα μας κάνει τον προφυλακτήρα. Ό,τι χρειάζεται. Τρίψιμο, βάψιμο, βλάκι και όλα. Hi. Wie geht's? Hi. Gut. Wie heißt du? Vlado. Vlado είναι στο Gomargen. Είναι το αφεντικό της εταιρείας, όπως σας είπα και πριν. Και θα δείτε τι θα κάνει. Πάμε να σας δείξουμε κομμάτι-κομμάτι για να μην κουράζετε. Σε αυτή την προσπάθεια τώρα έχει ξύσει το πρώτο σημάδι να βγάλει την κρατσουνιά. Θα συνεχίσει στο δεύτερο και μετά θα το περάσει κάλυψη για να μπορέσει να το βάψει. Εκεί πέρα είναι ο φούρνος που το βλέπετε. Θα το βάλει μέσα για να το βάψει. Αυτά, παιδιά. Πάμε σε λίγο τη συνέχεια να δούμε πώς θα κάνει και τι θα κάνει. Αυτή είναι η προεργασία, παιδιά, που έχει γίνει. Τώρα εδώ θα το καλύψουμε το αμάξι και θα το βάψει ο άνθρωπος. Εδώ θα δούμε το αποτέλεσμα πώς θα είναι και τι. Εδώ είναι ο χώρος, εδώ είναι ο φούρνος, φίλτρα, φίλτρα επάνω, φόλες στους τοίχους. Είναι πολύ δυνατός φούρνος. Και εδώ το κάλυμα που θα κάνουμε στο αυτοκίνητο. Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Φρουτάλ. Θα το κάνει τέλειο. Σας αφήνουμε, παιδιά, το είδατε εδώ το σημείο. Σας αφήνουμε και θα σας δείξουμε το αποτέλεσμα. Φιλαράκια μου, εδώ το αποτέλεσμα. Καταπληκτική δουλειά. Τέλειο. Τέλειο. Φοβερό. Ο
άνθρωπος είναι μάλιστα. Πάρα πολύ καλή δουλειά. Ευχαριστούμε τον Βλάντο για την τεράστια βοήθειά του, για την εξυπηρέτησή του και για την ωραία του εργασία. Φίλοι μου, κάντε ένα subscribe και κοινοποιήστε το βίντεο στα προφίλ σας. Να είστε καλά.